Μέχρι εδώ, έτσι, από τη δική μου θα λέγαμε σημερινή προσέγγιση, οτιδήποτε τώρα έχετε να πείτε, να δηλώσετε, να ρωτήσετε, με μεγάλη μου χαρά θα τα ακούσω. Ανοίξτε τα μικρόφωνα, θυμηθείτε, όποιος θέλει, έτσι. Και μπορείτε να ρωτήσετε όχι μόνο για αυτό που είπα, έτσι, για ό,τι θέλετε. Απλώς είχαμε λίγο stretching συνείδησης τώρα. Έτσι το λέω, λίγο stretching συνείδησης. Συνειδησιακό stretching. Να ξεμουδιάσετε λίγο. Λοιπόν, αν δεν θέλει κάτι να ρωτήσει κάποιος, να ρωτήσω εγώ. Ο συνείδης ύποπτος, ο Βασίλης, ε. εντάξει, συμφωνώ με αυτά που είπες, ότι να συνδεθούμε με το όλον, είμαστε ένα, okay, αλλά να διατηρήσουμε και την ανομοιότητά μας, γιατί όλα στη φύση είναι ανώμια, για να υπάρχει εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Γιατί αν ήταν όλα όμοια, δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Λοιπόν, να διατηρήσουμε την ανομοιότητά μας, να νιώθουμε συνδεμένοι με όλα, γιατί πρέπει ο καθένας να επιτελέσει κάποιο έργο εδώ. Σε αυτόν τον οργανισμό, ας πούμε, στον παγκόσμιο οργανισμό που είμαστε, αν το πάρουμε σαν ότι είμαστε ένας οργανισμός, όλη η ανθρωπότητα, ο καθένας, το κάθε κύτταρο έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οπότε πρέπει να διατηρήσουμε και την ανομοιότητά μας. Δεν ξέρω. Σταμάτη, δηλαδή, κάπως... Θέλω δηλαδή, το ερώτημα για να, ναι, για να απαντήσω. Ναι, ναι. Μ' ακούς? Ναι, 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 ας ακούς. Πες μου το ερώτημα, δεν κατάλαβα. Ναι, το ερώτημα, λέω, είναι, είμαστε όλοι συνδεμένοι με το όλον, εντάξει, με το ένα. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε και την ανομοιότητά μας. Ναι, το ερώτημα πάλι δεν καταλαβαίνω. Επιβάλλεται, ναι. Το ερώτημα είναι, μέχρι πού είναι το μέτρο, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε όλοι ένα, ίσοι με την πηγή. Η πηγή δεν θέλει να είμαστε διαφορετικοί, για να παίρνει και την κάθε πληροφορία από διαφορετική προσέγγιση, από διαφορετική οπτική. Βεβαίως. Γιατί άλλο κορμός, άλλο καρπός. Μπορεί να είναι όλο το δέντρο, αλλά καμία σχέση ο κορμός με τον καρπό. Εσύ λοιπόν καλείσαι να είσαι ο εαυτός σου. Όσο εσύ είσαι ο εαυτός σου, έτσι, θα δείξεις και τη διαφορετικότητά σου και την αξία σου και τη συμμετοχή σου και την αιτία ύπαρξή σου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να μείνεις διαφορετικός. Γιατί είμαστε στον κόσμο του διαφορετικού. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις να παραμείνεις διαφορετικός. Η μόνο μια πεποίθηση που μπορεί να έχεις μέσα σου σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι ένα με όλα. Αυτό που σας είπα στην αρχή, τι είναι? Ότι η διάσταση στην οποία ζούμε είναι η διάσταση της διαφορετικότητας. Δεν μπορείς να γίνεις ένα με όλα, ό,τι και να κάνεις. Μπορείς, το μόνο που να κάνεις είναι να βρεις μέσα σου, καταλαβες, αυτή την αντανάκλαση. Ποτέ όμως να γίνεις, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το προσπαθήσεις. Χρειάζεται όμως να αφήσεις τον εαυτό σου να παίξει πραγματικά το ρόλο που σου έχει δώσει το σύμπαν. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Η αποστολή του καθένα λοιπόν πώς θα φανεί? Όταν αφήσει τον εαυτό του πραγματικά να αφαιθεί. Να δει ποιος είναι. Κάθε φορά που εσύ γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα, γνωρίζεις, τα λέγαμε, και την αποστολή σου καλύτερα. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, τι κάνει? Παίζει τις αποστολές άλλων. Παίζει την αποστολή του Χριστού, παίζει την αποστολή του Σταμάτη, παίζει την αποστολή του Γιάννη, του Κώστα, του Παντελή, της μαμάς του, του μπαμπά του, μια νούερα απόστολου, οτιδήποτε γουστάρει και το έχει στο μυαλό ότι θέλει να γίνει. Γιατί δεν δίνει αξία σε αυτό που είναι ήδη. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετέχει και να μην πάει κόντρα με το ρόλο που το σύμπαν του έχει δώσει, πρέπει να γίνει πραγματικά ο εαυτός του με πίστη και χωρίς κατάκριση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει ο ίδιος συνέχεια. Φυσικά και θα αλλάζει. Τα πάντα αλλάζουν. Και κάθε φορά θα γνωρίζει τον εαυτό του περισσότερο. Και κάθε φορά θα γίνει πιο ενεργά συμμέτοχος στο θεϊκό έργο. Οκ. Okay. Οπότε εντάξει, μην αγχώνεσαι. Είσαι διαφορετικός. Δεν μπορείς να γίνεις όμοιος με κανέναν. Και να θέλεις δεν μπορείς. Απλά ήθελα να δω το σκοπό. Εντάξει. Είπαμε, θα φανερωθεί. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αφήσου και θα φανερωθεί. Καμία άλλη ερώτηση? Όλη τη ζωή σας είστε ολοκληρωμένοι, πληρότητα, ευτυχισμένοι, μια χαρά, χαίρομαι, χαίρομαι. Τέτοια θέλω να βλέπω. Αφού τα ξέρετε όλα,
Σας πειράζω, ε. Δεν πειράζει, με την ησυχία σας, δεν έχει τίποτα. Εγώ κοιτάξτε, πίνω και το τσαγάκι μου, μια χαρά, χαλαρός. Είμαστε όλοι μουσικιασμένοι μάλλον από αυτά από αυτούς. Εσύ ακούγεσαι, λες, ξέρετε, μαλάει η Άγγελη εκεί τώρα, ε. Λέμε, του πάνε στο μικρόφωνο, σου λέει, έχει ονωθεί, λες, εκεί πέρα, γίνεται χαμός. Φυσάει και δεν ακούγεσαι. Κλείς το παράθυρο, Αγγελική. Κάτι άλλο, κάποιος να θέλει να... Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, έλα την. Είπες πριν μια παραβολή που όταν γυρνάμε στην πηγή, θες που κάθε παιδί πάει και βρίσκει το γονιό του. Ναι, οι γονείς, ας πούμε, δεν βρίσκει το γονιό του, είναι δύο γονείς και όλοι είμαστε παιδιά του, ας πούμε. Όταν γυρνάμε στην πηγή, εν πάση περιπτώσει, εννοούσες μετά από κάθε ανθρώπινη ζωή ότι γυρνάμε στην πηγή? Όχι ακριβώς, περίπου. Αναλόγως πως το καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχουν ορισμένες διακυμάνσεις μέχρι να φτάσεις, τα λέγαμε, στην 7η διάσταση, να είσαι το πνεύμα, πρέπει να περάσεις όλες τις προηγούμενες, καταλαβαίνεις, αυτές που έχεις μια αντίληψη, τα λέγαμε. Τώρα φαντάσου ότι ο άνθρωπος κάθε φορά που στο γραμμικό χρόνο που είναι πιο κατανοητό, πεθαίνει και πηγαίνει στα αστρικά πεδία, περνάει ορισμένες πεπιθήσεις μέχρι να σβήσει, θα λέγαμε, ο κύκλος του αστρικού σώματός του. Μόλις πεθάνει αυτό το αστρικό σώμα, εν πάση περιπτώσει, μια διαδικασία που πρέπει να φτάσει περίπου στον πυρήνα της γης για να εξατμιστεί, θα λέγαμε. Το αστρικό σώμα είναι ένα ρευστό σώμα, πιο πολύ υδάτινο, θα λέγαμε, σαν το φυσικό, ένα παρόμοιο. Τι παθαίνει? Αρχίζει λοιπόν σιγά και αρχίζει και πηγαίνει σε άλλες διαστάσεις, μέχρι να ξαναγίνει ένα με την μονάδα, με την πηγή. Αυτό το πράγμα παθαίνει εκεί πέρα λοιπόν. Για να γίνει ξανά πνεύμα, έτσι, πρέπει να περάσει ορισμένες και εκτός μεταθανάτου, θα λέγαμε, καταστάσεις πριν μετεσαρκωθεί, καταλαβαίνεις. Οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρα πολύ συνείδηση στο φυσικό τους και στο αστρικό τους, θα λέγαμε, τι γίνεται? Αυτόματα το περνάνε τόσο ακαριαία, σαν να μην θυμούνται τίποτα και επανέρχονται, θα λέγαμε, στη ζωή. Mm-hmm. Σαν να κοιμάσαι και να ξυπνάς χωρίς να βλέπεις όνειρα. Καταλαβαίνεις. Και ξεκινάνε μια νέα ζωή σε μια νέα μήτρα, αυτόματα, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προβολή της προηγούμενης ζωής τους. Τώρα στο είπα, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σου το πω. Στο είπα σε, ξέρεις, πάρα πολύ απλά, έτσι. Ναι. Ενεργειακά όμως και στο άχρονο, φαντάσου ότι ο άνθρωπος, τα λέγαμε, έχει παράλληλες ζωές, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος μπορεί και καταφέρει να δει τον γραμμικό, έξω από τον γραμμικό χρόνο, κατάλαβε ότι υπάρχουν παράλληλες ζωές και ότι μια ζωή με την άλλη είναι απλά σαν τα δάχτυλα που ενώνονται σε αυτό που λες ψυχή. Η ψυχή έχει παράλληλες σαρκώσεις σε όλους τους χωροχρόνους που παίζονται στη γη. Μερικοί ακόμα, θα λέγαμε, απλά δεν έχουν εκδηλωθεί στο 3D, γιατί ακόμα δεν υπάρχει το κατάλληλη βάση, να σου το πω αλλιώς, το κατάλληλο έδαφος για να μπορεί να ευδοκιμήσει, έτσι, οι μελλοντικές, ακόμα, όπως το ξέρεις, θα λέγαμε, παράλληλες σαρκώσεις σου. Είναι απλά σε ένα κβαντικό ενεργειακό πεδίο. Αυτό είναι για τα παράλληλα σύμπαντα. Γραμμικά όμως, έτσι όπως το καταλαβαίνεις, όπως είναι ο κύκλος που λέμε μέρα και νύχτα, έτσι ακριβώς παίζονται λοιπόν τα διάφορα όνειρα και πηγαίνει η συνείδησή μας σε διάφορα πεδία πριν ξανά εσαρκωθεί. Έτσι. Έτσι λοιπόν, σε μια μεγάλη, πιο μεγάλη κυκλική κατάσταση, εκεί που κλείνουν πιο μεγάλοι κύκλοι, αυτόματα εκεί που ενοποιείται, θα λέγαμε, το όλα σε ένα ξανά, εκεί ακριβώς είναι που βρίσκεις πραγματικά ο καθένας μας, έτσι, σε κάθε κοσμική ημέρα, σε κάθε μαχαβεντάρα, ξέρω εγώ, που, όπως έχεις ακούσει, αν θα έχεις ακούσει, εκεί είναι που όλα ξαναγίνονται ένα και ξανά μετά διαλύονται να παίξουν ένα καινούριο, θα λέγαμε, σύμπαν, μια καινούρια προέκταση, μια καινούρια εξέλιξη, όπως φαίνεται στο γραμμικό χρόνο. Γιατί υπάρχουν δύο είδων πράγματα, υπάρχει εξέλιξη και εισέλιξη. Δηλαδή η εξέλιξη χωρίζεται σε δύο πράγματα. Εκεί που εξαπλώνεται κάτι και εκεί που μαζεύεται κάτι. Έτσι, όλα είναι το ίδιο φράκταλ, σαν την αναπνοή μας. Κάθε φορά τι κάνουμε, εισπνέουμε το περιβάλλον, καταλαβαίνουμε, νιώθουμε τι είμαστε, κάθε φορά
εκπνέουμε, καταλαβατε, η κβαντική στιγμή είναι μέσω της σύνδεσης της αναπνοής μας κάθε φορά. Έτσι συνδεόμαστε κβαντικά με το χώρο χρόνο που παίζουμε, μέσω της αναπνοής μας. Ωραία. Οπότε, αυτό το είπα για την πηγή, για να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται, έτσι, στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι, στο Δημιουργό είμαστε όλοι ίσοι. Δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε, ούτε κάποιος είναι κατακρεματισμένος αιώνια, όπως λέει η θρησκεία, θα είναι μια αιώνια κόλαση ή αιώνιος παράδεισος. Τίποτα από όλα αυτά. Μετά από ένα σημείο και μετά, όλοι είμαστε ένα. Έτσι. Βέβαια, αυτό το σημείο, σας είπα, είναι λίγο πιο μακρινά κατά τη δική μας αντίληψη και πιο αφηρημένα. Εδώ όμως παίζουμε το συγκεκριμένο, εδώ που έχουμε εστιαστεί, είναι φυσικό λοιπόν να βιώνουμε αυτούς τους κύκλους τους οποίους ζούμε. Και αυτοί οι κύκλοι οι οποίοι ζούμε σου δίνουν αυτή την αντίληψη της συνεχόμενης ζωής, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σχέση με τις περασμένες ζωές, η ανάμνηση. Έτσι, αυτό γίνεται στο γραμμικό χρόνο, για να μπορείς να έχεις την διαδικασία, την εξέλιξη. Και ο γραμμικός χρόνος υπάρχει πάντα μέσα σε αυτό το μάτριξ το οποίο ζούμε όλοι. Απλώς πιο μετά μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους χρόνοι. Όταν όμως εμείς ζούμε στο τώρα, ξεκινήσουμε και ζούμε στο τώρα, εκείνη την ώρα μπορούμε ακριβώς να έχουμε όλη την πληροφορία την οποία χρειαζόμαστε. Γιατί στο τώρα υπάρχουν όλα τα μέλλοντα και όλα όλο το παρελθόν και όλο το μέλλον. Στο τώρα έρχονται. Όποιος το καταλάβει αυτό, αρχίζει στο τώρα και λαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να πάρει. Γι' αυτό κάθε φορά θα λέγαμε ότι καθένας ο οποίος θέλει να πάρει πληροφορίες, τι κάνει. Βάζει τον εαυτό του κάτω από εκείνη την κατάσταση να ερεμήσει, θα λέγαμε, το νου. Γιατί ο νους είναι που σου δίνει το μέλλον και το παρελθόν. Οπότε έρχεται σε μια κατάσταση που εκείνη την ώρα αρχίζει και ενδένεται συνειδησιακά, θα λέγαμε, με όλο το ίντερνετ της ανθρωπότητας, και αρχίζει λοιπόν και κατεβάζει τις διάφορες πληροφορίες και του έρχονται αναλόγως στη δική του πάοντα, ξαναλέω, έτσι, κατάσταση να μπορεί να λάβει πληροφορίες. Σταμάτη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Βλέπεις κάποια στιγμή, βλέπει ένας άνθρωπος μέσω της εκδήλωσης, η οποία το αντιλαμβάνεται μέσω του πόνου, ένα θέμα που υπάρχει, ένα εγώ, και θέλει να το αλλάξει. Ωραία. Ναι, το βλέπει λοιπόν ότι μια εκδήλωση του φέρνει πόνο και πρέπει να ψάξει να βρει τι είναι αυτό το οποίο μιλάει μέσα του. Πώς μπορεί αυτό να το βρει, από πού ξεκινάει και πώς μπορεί μετά να το θεραπεύσει. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, με την παρατήρηση, τι βλέπουμε, το μηχανισμό εκδήλωσης. Πάμε από το αποτέλεσμα στην αιτία. Και επειδή εμείς δεν έχουμε μάθει την αιτία και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα, είναι σαν να είμαστε ο Δαβίδ και πάμε να νικήσουμε τον Γολιάθ. Άρα λοιπόν, εμείς το μόνο που έχουμε είναι το αποτέλεσμα. Σαν προσωπικότητα λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι να παρατηρήσουμε αυτό που ήδη έχει γίνει. Όχι αυτό που γίνεται, αυτό που ήδη έχει γίνει. Καταλάβετε, εμείς ζούμε στο παρελθόν στην πραγματικότητα. Γιατί παρατηρούμε αυτό που έχει γίνει. Το εκδηλωμένο. Ο ανώτερος νους μας είναι στο τώρα, που για μας φαίνεται μέλλον. Αλλά στην πραγματικότητα, ο ανώτερος νους μας είναι στο τώρα. Δημιουργεί και εμείς σαν προσωπικότητα παρατηρούμε. Άρα λοιπόν θέλω να πω με αυτό, ότι εμείς παρατηρούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, και κοιτάμε από το αποτέλεσμα να βρούμε την αιτία. Από το αποτέλεσμα λοιπόν κοιτάμε την αιτία. Σαν να λέμε λοιπόν, κοιτάμε τον καθρέφτη για να δούμε τη μούρη μας. Και μέσω του καθρέφτη αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τη στάση μας. Και τότε όσο ξέρουμε τη στάση μας, τόσο δεν χρειαζόμαστε τον καθρέφτη. Άρα καταλάβετε ότι μέσα από το αποτέλεσμα, όσο βλέπουμε τον μηχανισμό, μόλις βρούμε την αιτία και ξέρουμε λοιπόν την αιτία και το αποτέλεσμα σε κάτι, με το που ξεκινάει μετά θα είναι πιο εύκολο για μας να το αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν, μόλις γνωρίσουμε κάτι ολικά, έχουμε τη δύναμη να το χειραγωγήσουμε, να το προλάβουμε, να το καταλάβουμε, να το νετροποιήσουμε, θα λέγαμε, ώστε να μην ταυτιζόμαστε γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι τώρα που ξεκινάει και πρέπει να γίνει αποτέλεσμα για να το δούμε. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μάθει το μηχανισμό και είμαστε λοιπόν παρατηρητικοί, το βλέπουμε την ώρα που ξεκινάει. Άρα εκείνη την ώρα έχουμε την επιλογή αν θέλουμε να το συνεχίσουμε ή όχι.
Ωραία. Η δυσκολία σε πολλούς ανθρώπους είναι πώς να βρουν την αιτία που δημιουργεί το αποτέλεσμα. Πού βρίσκεται δηλαδή αυτό. Η δυσκολία σε πολλούς ανθρώπους είναι ότι πάνε να το κάνουν με τρόπο δύσκολο. Αυτό είναι η μόνη δυσκολία. Δεν υπάρχει δυσκολία στην πραγματικότητα όταν κάτι σου αρέσει και πάει κατά τη δική σου ταχύτητα εξέλιξης, θα λέγαμε. Όταν κάτι όμως θες να το τρέξεις, να πας πιο αργά, θα έρθει δυσκολία για να σου δείξει ότι δεν είναι δικό σου. Γι' αυτό ο άνθρωπος λοιπόν δυσκολεύεται, γιατί απλά δεν ακολουθεί τη δική του εξέλιξη. Πώς είναι η δική σου εξέλιξη? Ακολουθώντας τον ενθουσιασμό σου. Η διανοητική εξέλιξη ποια είναι? Ακολουθάς τον διανοητισμό σου. Ο ένας σου φέρνει δυσκολίες, προσπάθειες, ο άλλος σου λέει απλά τι πρέπει να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μια αρχαία ψυχή είναι φυσικό να ενθουσιάζεται, να αφυπνιστεί. Με νέα, θα λέγαμε, ψυχή, στο γραμμικό χρόνο, τι θα τον ενθουσιάζει να αναβαθμιστεί? Σαν να λέγαμε ότι ξεκινάμε και παίζουμε ένα παιχνίδι. Ένας που έχει παίξει 10 ώρες θα έχει βαρεθεί. Ένας που μπαίνει τώρα όμως να παίξει θα είναι όλο μέσα στον ενθουσιασμό. Δεν έχουν την ίδια ταύτιση οι δύο. Έτσι δεν είναι? Όλα γίνονται από εμπειρία. Μ' ακούτε? Εντάξει, μ' ακούτε. Άννα, κατάλαβες? Κατάλαβα, συγγνώμη, με κάλεσε η Αλεξάνδρα. Θέλει να προσθέσουμε στη συζήτηση. Ναι, να την προσθέσουμε. Μπορείς εσύ να την βάλεις? Βάλε. Ορίστε. Μπορείς να την βάλεις εσύ? Θα την βάλω εγώ. Άλλος να ρωτήσει κάτι άλλο σχετικά? Ο συνείδης ύποπτος. Έλα, φίλε. Να κλείσεις το μικρόφωνο λίγο η κοπέλα, γιατί δεν σε ακούς. Δεν σε ακούγεις καλά στα μάτια όταν είναι το μικρόφωνο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα σε ακούω καλύτερα. Λοιπόν, έχω ένα θεματάκι με το κάρμα. Όλος ο κόσμος, φίλε. Όλος ο κόσμος, ναι. Ήρθαμε εδώ, υποτίθεται, να πάρουμε τα μαθήματά μας και λοιπά και λοιπά. Και βλέπω ότι θα δημιουργήσω κι άλλο κάρμα. Δεν βλέπω να τη βγάζω καθαρή την υπόθεση. Δηλαδή, πάω να φτιάξω ένα και χαλάω πέντε. Οκ. Καταλαβαίνεις τότε. Μαθηματικά το παίρνεις, αφού σου χαλάς πέντε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Δεν θα ξεχνάω ποτέ έτσι που το πας. Όχι, επειδή λένε ότι εντάξει, για να φτιάξεις, ας πούμε, εκτός από τα μαθήματα, πρέπει να αναδείξεις, ας πούμε, λένε κάποιοι, και τις αρετές σου, για να κάνεις καλό κάρμα κλπ. Για να αντισταθμιστεί λίγο η κατάσταση. Ναι, αν το πάρεις στα ζυγαριά, κάθε φορά που βάζεις τα θετικά, είναι σαν να το βγάζεις από τα αρνητικά. Δουλεύει έτσι, όντως? Βεβαίως, γιατί στην πραγματικότητα δεν δουλεύει έτσι όπως το λένε, αλλά είναι αλληγορικό, γιατί κάθε φορά που εσύ αλλάζεις, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, θέλω να πω, όχι νέος στην ηλικία, θέλω να πω κάθε φορά που αλλάζεις, επειδή εσύ γίνεσαι διαφορετικός και εκπέμπεις διαφορετικό πράγμα, είναι φυσικό ότι εκπέμπουμε, λαμβάνουμε. Οπότε η έννοια του κάρματος δεν είναι τιμωρία, η έννοια του κάρματος είναι αιτία και αποτέλεσμα. Όσο αλλάζεις την αιτία εκπομπής, θα έρχεται και διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα κάθε φορά που είσαι θετικός, θα εκπέμπεις και θα βιώνεις θετικά πράγματα. Οπότε κατάλαβες τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι όσο κάνεις λοιπόν εσύ καλές πράξεις, επειδή θα εκπέμπεις καλές πράξεις, είναι φυσικό ότι θα λαμβάνεις το αντίστοιχο. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Επομένως λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει πραγματικά να αλλάζεις όμως δόνηση. Καταλαβες? Στην πραγματικότητα κανείς δεν πληρώνει κάρμα με την έννοια ότι επειδή ό,τι έκανες θα το πληρωθείς μετά. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να οδετεροποιήσει, έτσι, τη δική του ενέργεια. Όσο βλέπει λοιπόν ότι γέρνει από τη μία ενέργεια και είναι πολύ συν ή έχει κάνει πολύ πλην, θα πρέπει λοιπόν να μάθει και τον άλλο πόλο. Είναι απλό το πράγμα. Και επειδή οι άνθρωποι δυστυχώς μαθαίνουν το πλην πρώτα ή ευτυχώς, θα έρθει η ώρα λοιπόν να μάθουν και τη θετική πλευρά. Άρα θα έχουν τα ανάλογα σενάρια για να μας δείξουν και τον άλλο πόλο. Ένα δηλαδή που σκότωσε δεν θα το σκοτώσουν, θα το σκοτώσουν ένα δικό του άνθρωπο για να καταλάβει πώς είναι η απώλεια. Στην πραγματικότητα δηλαδή η ίδια ενέργεια πρέπει να απολωθεί και από τις δύο πλευρές. Κάθε φορά λοιπόν που λέμε κάρμα, δεν εννοούμε σε καμία φορά τιμωρία.
Καταλάβατε, εννοούμε ότι εκπέμπεις λαμβάνεις. Και αυτό καταλάβετε ότι ό,τι και να έχει σπύρι που λένε θα θερήσεις, κάθε φορά έστω ότι εμείς κάνουμε διάφορα πράγματα, αυτόματα εμείς οι ίδιοι διαλέγουμε τα ανάλογα σενάρια, τα προσυμφωνημένα στη ζωή μας για να δετεροποιήσουμε και να μάθουμε τους άλλους πόλους. Γιατί σαν ολικά όντα έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αφού υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα σε αυτόν τον χωροχρόνο και τους νόμους στους οποίους ζούμε, είναι φυσικό να διαλέγουμε εκείνους τους χωροχρόνους και τα σενάρια τα οποία μόλις τα περάσουμε θα μας δώσουν την ευκαιρία, αν θέλουμε, αν παρατηρούμε και αν είμαστε αποδεκτοί και αποδεχόμαστε την πραγματικότητα, την άλλη όψη, τα λέγαμε, του νομίσματος. Όσο εμείς σαν προσωπικότητα δεν είμαστε σε αρμονία με τον άντρο εαυτό μας, αλλά είμαστε αποκομμένοι λόγω άγνοιας, λόγω αποκοπής, λόγω φόβου, είναι φυσικό λοιπόν ότι σαν ολικός εαυτός θα δώσουμε ακόμα πιο μεγάλης έντασης μαθήματα στην προσωπικότητα για να πάρει την εμπειρία, θέλει ή δεν θέλει. Οπότε, καταλάβετε ότι όποιος δεν παρατηρεί και όποιος δεν συμμετέχει στο έργο, θα λέγαμε, που έχει διαλέξει ο ανώτερος εαυτός του, και αν πραγματικά η μονάδα του θέλει να προχωρήσει και να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί, η προσωπικότητα θα πέσει σε σενάρια τα οποία θα φέρουν ένα βράσιμο μέσα της, με την έννοια ότι θα εξατμιστεί και θα γίνει ατμός, θα αλλάξει. Αυτό το βράσιμο, θα λέγαμε, πρέπει να περάσει κάθε άνθρωπος για να μπορεί μέσα του να αρχίσει να δουλεύει το ερωτηματικό, το ψάξιμο και να αρχίσει να παίρνει χαμπάρι τι γίνεται. Και αυτό είναι στο βράσιμο, έρχεται με ένα μεγάλο πόνο και μεγάλες προκλήσεις στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς το βόλεμα δεν βράζει το νερό και δεν εξατμίζεται. Άρα λοιπόν καταλάβετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναβαθμιστεί χωρίς να περάσει από τρομερά βρασίματα για να βγει ο ατμός και να διαχωριστούν τα ύδατα στα βαριά και τα υψηλά μέσα μας. Άλλη ερώτηση κανένας? Και ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε φορά, τις περισσότερες φορές δηλαδή, Εγώ έχω την ικανότητα να μια πληροφορία να μπορώ να τη διασπάω στα επίπεδα που είμαι συνειδητός, έτσι. Δεν πάω να πει ότι σας τη λέω σε ένα επίπεδο ότι ισχύει μόνο έτσι. Σε κάθε επίπεδο η πληροφορία είτε παίρνει ένα τσόφλι παραπάνω είτε χάνει ένα τσόφλι παραπάνω, έτσι. Γι' αυτό καμιά φορά σας μιλάω ενεργειακά, άλλη φορά σας μιλάω αφηρημένα, άλλη φορά σας μιλάω πιο συγκεκριμένα. Έτσι, κάθε φορά λοιπόν εσείς αναλόγως το πόσο βλέπετε μέσα σας και διαχωρίζετε τον εαυτό σας για να τον καταλάβετε καλύτερα, τόσο λοιπόν εσείς τα ξέρετε μετά και θα παίρνετε την πληροφορία και την βάζετε στο ανάλογο επίπεδο. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν έχει πρόβλημα με την πληροφορία, έχει υπερκατανάλωση πληροφορίας. Δεν ξέρει να τη χρησιμοποιήσει την πληροφορία γιατί δεν ξέρει τον εαυτό του. Άρα κάθε πληροφορία που παίρνει δεν τη βάζει στο επίπεδο, τη βάζει όπου γουστάρει. Μέσα του αυτό που νομίζω ότι είναι, όπου θέλει πλάνη του. Και τα κάνει κουλουβάχατα, γι' αυτό γίνεται λαβύριθος. Όλο το θέμα είναι να διακρίνεις ποια πληροφορία, πού μπαίνει. Γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ψέμα, δεν υπάρχει κακή πληροφορία. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν πραγματικά μια αφύπνιση. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή ακούτε εσείς ένα παραμυθάκι την κουκκινοσκουφίτσα, ότι δεν υπάρχει μέσα και αφύπνιση. Υπάρχει αφύπνιση. Γιατί ξέρετε εσείς πώς να πάρετε την πληροφορία και δεν την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί καταλαβαίνετε το νόημα. Έτσι, για έναν άνθρωπο που φωτίζεται, δεν υπάρχει κακιά καλή πληροφορία, θρησκεία, δόγμα. Όλα υπάρχουν, απλά ξέρουμε πού να τοποθετούμε την κάθε πληροφορία. Έτσι λοιπόν, αυτό που σας λέω, σας βοηθήσει να μην βάζετε τον εαυτό σας σε σύγκριση, απλά μια διάκριση χρειάζεται, όχι σύγκριση, όχι κατάκριση, μια διάκριση. Ο κάθε τι στο επίπεδο που έχει τον μεγαλύτερο, θα λέγαμε, που πιάνει, είναι το μεγαλύτερο τόπο. Έτσι, γιατί αν εσείς την κατακρίνετε, την όποια πληροφορία ακούτε,
αυτόματα πάτε κόντρα με το σύμπαν. Απαξιώνετε κάτι που το σύμπαν έχει δώσει αξία ύπαρξης. Προσέξτε τι σας λέω. Δεν γίνεται λοιπόν να πας κόντρα με το σύμπαν. Να αρχίσεις να γίνεις αρμονικός με το σύμπαν. Άρα ό,τι περίεργο και σας φαίνεται, ό,τι περίεργο και να σας φαίνεται, το πιο τρελό να σας φανεί, εσείς αφήστε λοιπόν τον εαυτό σας, δώστε του την ευκαιρία να καταλάβει ότι ξέρετε για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του. Αλλιώς δεν θα υπήρχε στην πραγματικότητά μας. Για πες μου. Το έγραψα παραπάνω στο μάτι. Τι πράγμα. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι. Όποιος θέλει να ρωτήσει, από αυτούς που δεν έχουν μικρόφωνο μπορείτε να γράψετε, σας το είπα. Φυσικά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, εδώ στο κοινό chat. Οι υπόλοιποι, ησυχία. Λοιπόν, άλλη φορά θα σας βάζω να γράφετε ερωτήσεις από πριν. Λοιπόν, έτσι. Όχι εγώ να τα έχω έτοιμα και εσείς να μην μπορείτε να έχετε τέτοιες ερωτήσεις, υποτίθεται οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Άλλη φορά αν τα έχετε εκεί πέρα, αν τα έχετε φτιάξει από 2-3 ερωτήσεις ο καθένας, έτσι, για να... Εντάξει, η ζωή λέει ότι έχει καλυφθεί πλήρως, όπως βλέπετε και εσείς από κάτω που τα γράφει. Εντάξει. Βασίλη. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Άντε, γιατί έχουμε ακόμα μερικά λεπτά. Ναι. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Okay, αυτό είναι ένα επίπεδο, φίλε, που όλοι περνάμε από εκεί μέσα. Είναι άλλη μια αλήθεια, όπως σας είπα πριν, που όλοι περνάμε μέσα από εκεί πέρα. Όλοι θα περάσετε μέσα από εκεί πέρα. Θα έρθει σε μια στιγμή μια ματαιότητα ή απαισιοδοξία ή οτιδήποτε... Πράγμα που θα νομίζετε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ξέρω εγώ, να κάνετε οτιδήποτε και θα δείτε ξαφνικά τον εαυτό σας σε μια φάση ότι okay, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, για ποιο λόγο υπάρχω, αφού κατάλαβα τι έγινε, κατάλαβα το σκηνικό, κατάλαβα πώς λειτουργεί το σύμπαν, κατάλαβα τώρα πώς λειτουργούν τα επίπεδα, κατάλαβα τώρα για τις πεπιθήσεις. Τι γίνεται τώρα, γιατί πω, τι έχω να κάνω τώρα, δεν έχω να κάνω τίποτα. Πάλι και αυτό όμως είναι μια αρνητική προσέγγιση, γιατί στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα είναι που έχετε ακριβώς τη δύναμη να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Εγώ ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Κάτι είναι και αυτό που ξέρεις. Ωραία ακούστηκε το προηγούμενο. Ναι, γι' αυτό τα καταγράφουμε, επειδή ακούγονται ωραία. Να βγάλουμε κανένα δίσκο, να τα ακούει ο κόσμος, να χορεύει τις εντέλειες. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα είναι μέσα, τι γράφει, μου γράφει εδώ, αλλά τι, την έχουμε βάλει την Αλεξάνδρα. Ή όχι. Όχι. Η Αλεξάνδρα είναι, η Τριανταφυλλίδου μέσα ή όχι. Η Αλεξάνδρα είναι μέσα μάλλον, γιατί γράφει, είναι μέσα στην ομαδική κλίση. Τώρα έγραψε και βγήκε εδώ. Δεν έχει μάλλον νομίζω ότι γράφει στο προσωπικό μου. Αλλά για κάποιο λόγο δεν εμφανίζεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Την πρόσθεσε σαν επαφή. Σαν επαφή, αφού την είχα. Πώς θα... Σου έστειλα γιατί άνοιξε καινούριο Skype. Α, δεν μας τα λέει αυτά. Πώς θα την προσθέσω, πρέπει να μου γράψει τι όνομα πρέπει να βάλω. Σου το έγραψα λίγο παραπάνω. Γράφει Αλεξάνδρα.Τριανταφυλλίδου1 και πρέπει να την προσθέσει σαν επαφή για να μπορεί. Μπορεί να έχουμε μία τέτοια, αλλά δεν πάω να κάνω 500 πράγματα μαζί, ξέρεις. Να μιλάω, να είμαι συγκεντρωμένος μετά να βλέπω εδώ πέρα και αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Okay. Τόσο ή άλλως τώρα θα κλείσουμε σε λίγο. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, να προσθέσετε, να πείτε? Για
για τη σχέση ναι. ενός ζευγαριού ναι. για να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε εμείς. Δεν πρέπει ούτε να κάνουμε σχέση ούτε τίποτα στα μάτια. Γιατί άμα δημιουργείς μια σχέση, αρχίζουν τα θέματα, αρχίζουν οι ζήλιες, αρχίζουν κάποια ποιος, θέματα, τέλος πάντων, κάποιες... Κάποιες... Ότι αυτά δεν είναι μέρος της αναβάθμισης. Ναι. Άρα τι? Πρέπει να είμαστε μόνοι σε σχέσεις, στα πάνω επίπεδα. Πρέπει να είσαι μόνιμα σε σχέσεις. Ε? Πρέπει να είσαι μόνιμα σε σχέσεις. Ναι. Γιατί αυτά είναι μέρος αναβάθμισης, δεν είναι απ' έξω. Άρα πρέπει να είμαστε μόνιμα σε σχέσεις. Οι σχέσεις δημιουργούν εξαρτήσεις. Οι σχέσεις δημιουργούν και εμπειρία. Και εμπειρία, ναι, και ελαττώματα βέβαια. Δεν τα δημιουργούν, τα ελαττώματα τα έχεις. Απλά βγαίνουν στη φόρα για να τα δεις να τα αλλάξεις. Για να τα αλλάξεις, μάλιστα. Βέβαια. Okay. Αν δεν μέσω της σχέσης δεν μπορείς να τα. Άμα δεν γίνεται, άμα δεν κάνεις σχέση να τα δεις. Έτσι δεν είναι. Οι σχέσεις, θα το πω αλλιώς, είναι πιο γρήγορα αναβάθμιση. Όλα τα άλλα, τα λειτουργικά, ιστορίες, αυτά, το να τα αλλομίσεις, είναι τα τελευταία. Οι σχέσεις είναι το α και το ω και είναι η κύρια αναβάθμιση. Τα άλλα είναι όταν λείπουν οι σχέσεις. Διαλέξτε την πορεία σας. Και όταν εννοώ σχέσεις, δεν λέω μόνο ερωτικές, σεξουαλικές, μιλάω σχέσεις γενικά. Συσχετήσεις γενικά, με όλο τον κόσμο. Το λέω γιατί κάποιες διδασκαλίες σου λέει ξέφυγε από αυτά για να μπορέσεις να ανέβεις. Κάποιες θρησκείες τέλος πάντων. Ακόμα για να ξεφύγεις κάτι, οτιδήποτε και να σου λέει να ξεφύγεις, πάλι χρειάζεται να σχετιστείς μαζί του για να μπορέσεις λοιπόν να το καταλάβεις και να βρεις πώς θα ξεφύγεις. Πρέπει να το γνωρίσεις. Ακόμα και να θες να ξεφύγεις, ναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Ναι. Άλλο να το αποφύγεις. Όταν το αποφύγεις, σταματάς, μένεις στάσιμος. Ο άνθρωπος δεν ήρθε εδώ να αποφύγει, ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα ούτε να ξεφύγει. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα να μάθει. Όσες κοπάνες και να κάνεις εσύ από τα μαθήματα, δεν πρόκειται να μάθεις. Έτσι δεν είναι. Όσο δεν διαβάζεις, δεν πρόκειται να μάθεις. Άρα μην περιμένεις να περάσεις τάξη, γιατί εδώ σκονάκια δεν έχει. Κατάλαβα. Ναι, επομένως, ναι, αυτό σου λέω. Επομένως, εγώ θα σε παραδεχτώ να μπει στα μάτια, εγώ πάω και τρέχω και πέφτω με τη μούρη στις προκλήσεις. Τότε θα έχεις γρηγορότερα να βάθεις. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου έχω αρκετές εμπειρίες. Έτσι. Το μόνο που έχω κάνει, δεν έχω δουλέψει, δεν τις έχω επεξεργαστεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το κυριότερο όμως. ξεκίνα τώρα. Απλά τις έχω βιώσει και πρέπει να τις επεξεργαστώ τίποτα. Έτσι, ορίστε, καταλαβαίνεις. Το 50% το έχεις κάνει λοιπόν. Χαλάρωσε και κάνε αναδρομικές ασκήσεις τώρα. Αναδρομικές ασκήσεις, οκ. Κάτι ρώτησε η ζωή. Ωραία. Πώς, πού? Κάτι ρώτησε η ζωή στο chat. Α, στο chat. Για να δούμε. Γιατί δεν το βλέπω εγώ. Για πες μου τι λέει, δεν ρώτησε. Για πες μου εσύ, γιατί εγώ το βλέπω για κάποιο λόγο. Έχω ανοίξει άλλο παράθυρο. Δεν είναι και μια μύριση κατάλληλης, μάλλον εννοεί τη σχέση. Για ξαναπέστε άλλη μια φορά. Δεν είναι και μια μύριση κατάλληλης. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν είναι και μια μύριση. Δεν είναι και η μύηση καταλήτης, τι εννοείται. Έτσι γράφει, δεν είναι και μια μύηση καταλήτης. Ποιο? Προφανώς εννοεί τη σχέση, για τη σχέση μιλούσαμε, η ζωή θα μας πει. Η ζωή είναι πιο συγκεκριμένη για να μπορώ να απαντήσω. Γράψε ακριβώς τι θέλεις για να σου απαντήσω. Αφού μας ακούς. Ναι, αλλά πού το γράφει εμένα, γιατί τώρα δεν μου φαίνεται αυτό, τι πάτησα. Έπρεπε να φαίνεται να πάω. Στην πραγματικότητα κάθε στιγμή είναι μια μύηση. Κάθε σχέση είναι μια μύηση. Απλώς τι γίνεται, επειδή έχουμε διάφορες πεποιθήσεις και δίνουμε, όπως έχουμε μάθει άνθρωποι, αλλού αξία και αλλού δεν δίνουμε, και αλλού συγκέντρωση και αλλού δεν δίνουμε, και περιμένουμε κάτι να μας μάθει, ενώ κάτι άλλο δεν μας αφήνει να μας μάθει. Επειδή σας έχω πει ότι πραγματικά αυτός που νιώθει την ένωση βλέπει το Θεό στα πάντα, άρα δίνεται αξία στα πάντα, άρα όλα γίνονται δάσκαλοι. Καταλάβατε. Είναι συνεχώς μέσα σε συνεχόμενες μοιήσεις. Μοιήσεις. Γιατί βλέπει το διαφορετικό, το νέο, το καινούριο. Γιατί δεν πέφτει στην επανάληψη. Κάθε φορά λοιπόν τι κάνει, μοιείται σε διαφορετικά πράγματα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα είναι οι μοιήσεις. Λοιπόν, η ζωή το κρίνεις,
Όχι, δεν εννοεί τις σχέσεις μίση, τις κλασικές μίσεις που δίνονται από διάφορες σχολές. Ναι. Αυτό κατάλαβα και αυτό σου απάντησα λοιπόν έτσι. Δεν υπάρχουν ούτε κλασικές μίσεις ούτε μίσεις στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που λέμε μίση είναι να σου βάλει ένα καινούριο συντονισμό μέσα σου, καινούριο, για να περάσει μέσα σου μια δόνηση. Αυτό το πράγμα γίνεται. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος παλιά δεν είχε την ανάλογη γνώση την οποία δίνουμε εμείς τώρα, έτσι, έπρεπε λοιπόν στον άνθρωπο με το περιορισμένο νοητικό του να του περάσουν το είδος των μοιήσεων πιο υποσυνείδητα. Έτσι λοιπόν ξεκινάγανε και με το νερό, που ήταν ένα μέσο, τα λέγαμε, δονήσεων και κραδασμών, με το νερό τις περισσότερες φορές να περνάνε ορισμένες μοιήσεις για να περνάνε ακριβώς μέσα στο ενεργειακό πεδίο του άλλου ή με τα δικά τους ενεργειακά, θα λέγαμε, με τις δικές τους ενεργειακές εκπομπές, ένας δάσκαλος και το αταλό και τα υπόλοιπα. Τώρα δυστυχώς μοίηση εννοούν ή ευτυχώς, το ξέρω οι άνθρωποι, το κάθε τι το οποίο ο ένας αρχίζει και δίνει στον άλλον και δεν έχουν άδικο, αλλά αυτό σας λέω ότι μοίησης γίνεται παντού και πάντα, έτσι, κάθε τι είναι μοίηση. Απλώς ο άνθρωπος δίνει τη δική του αξία στις μοίησεις μάλλον που νομίζει ότι τον αναβαθμίζουν. Και ότι αν μοιηθεί στο τένις δεν θα αναβαθμιστεί. Εγώ σας λέω και το τένις και τα πάντα, επειδή είναι φράκταλ και όλα λειτουργούν κατά τους ίδιους νόμους, αυτός που είναι ικανός μπορεί να δει από το ελάχιστο το μέγιστο. Στο ξαναπεί. Ο άνθρωπος που δεν είναι καλός μαθητής δεν είναι σοφός. Γι' αυτό ψάχνει συνέχεια να βρει το φως, έτσι, σε ό,τι λάμπει. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ ξυπνάς, τόσο πιο πολύ η πραγματικότητα αρχίζει και γίνεται ένα βιβλίο για σένα. Τόσο πιο πολύ, είτε είσαι στο Θιβέτ, είτε είσαι εδώ, είτε είσαι στη φυλακή, όλα και πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή, μόλις καταλάβεις την αξία της στιγμής, μπορεί να γίνει δάσκαλός. Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κάπου και να έχετε μια συγκεκριμένη δόνηση, σενάριο, για να πείτε ότι «Ω, τώρα μαθαίνω, ω, τώρα καταλαβαίνω». Ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να πάρετε μια συγκεκριμένη μοίηση, αν έχετε φτάσει στο σημείο να μπορείτε να το κάνετε. Άρα είναι φυσικό ότι για τον άνθρωπο που δεν φτάσει στο σημείο να βλέπει παντού το Θεό, την αξία, την δύναμη, τα φράκταλ που λέω εγώ, την ομοιότητα, το όπως πάνω της και κάτω, είναι φυσικό λοιπόν να φτιάχνει δικούς του δρόμους ξεχωριστούς αντί από τον μεγαλύτερο μυητικό δρόμο, ο οποίος είναι η ίδια μας η ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μίση, το ξαναλέω άλλη μια φορά, παρά να ζείτε τη ζωή σας έντονα. Γι' αυτό και άλλωστε, κατά τα δικά μου μάτια, θα σας το λέω ειλικρινά, ότι με όλη την ειλικρίνεια και τη διάκριση την οποία εγώ ας πούμε έχω, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί καν με αυτά τα πράγματα που σας λέω, και όμως είναι ανώτερες βαθμίδες συνείδησης από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και κάνουν και μοιήσεις. Θέλετε να το πιστέψετε, θέλετε όχι. Είναι δυστυχώς μια ομοί πραγματικότητά μου. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ για τη δημιουργία. Εντάξει, θα τα ανακοινώσω. Ορισμένα...